Καλημέρα σε όλους σας και ευχαριστούμε για την τιμή και την παρουσία σας. Θα ξεκινήσουμε την εκδήλωσή μας με την κοπή της πίτας και παρακαλούμε τον εκπρόσωπο της Μητροπόλεως μας, τον πατέρα Αρσένιο ή τον πατέρα, τους ιερείς τέλος πάντων της Μητροπόλεως μας που παρίστανται, να ευλογήσουν την Αγίου Βασιλόπιτα για να προχωρήσουμε μετά και στο υπόλοιπο πρόγραμμα της εκδηλώσεώς μας. Ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω επίσης τον κύριο Πρόεδρο Πρωτοδικών ΝΑΚΣ, τον κύριο Τζαφέστα, που τιμάει την εκδήλωσή μας, και την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΝΑΚΣΟΥ, να ανεβούν και να είμαστε κοντά στην κοπή της Αγίου Βασιλόπιτας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρεπόσε δογμάτισας την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα πατερόσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεοί μην το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Χριστότητα εκ διδαχθείς και νύφων εν πάση, αγαθήν συνείδησιν ιερό πρεπός ενδυσάμενος, ίντλησας εκ του σκεύου της εκλογής τα απόρριτα και την πίστην τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας, ιερό μάρτης Διονύσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων, αμήν, ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, θέτων όλων υπερούσιε όντως, την ενιαύσιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέησου, το απειρό ηκτήρμον, πάντας τους λατρεύοντας ή το μόνο δεσπότη, και εκπότας φόβο λυτρωτά, εφορών πάση. Ο έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος, δεμεθά σε πάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεμεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεμεθά υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Με τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστη ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Με τη δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των αίων ενή αυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Με τη δεόμεθα υπέρ των μελών του δικηγορικού συλλόγου ΝΑΚΣΟΥ και πάντων των μετεχόντων εν τη ιερά ακολουθία ταύτη των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Δεϊθόμενε. Κύριε Ελέησον.
Κύριε ο Θεός ημών ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος και τη ζωήν ημών εις χείρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένος σου εν τη ευσίμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις τον αίων εν εαυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους προσφερωμένους εις δόξαν σύν, και τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλαψον μεγαλόδωρο εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς, τους τέτα δώρα ταύτα ευπρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, τα σουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύρ μπήκαμεν το, Θεό, το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, του Αγίου Δόξου Μάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου και πάντως σου των Αγίων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν αγκάλες του δικαίου Σημαίων βασταχθήνε κατά δεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμεων τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου και Νικολάου Ιερέως του Πλανάτων Αξίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ισιδώρου του Πηλιουσιώτου, που και την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντοτε των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέησον και σώσον ημάς. Ευχαριστούμε τους αξιοσέβαστους ιερείς για την ευλογία που μας έδωσαν στην κοπή της Αγίου Βασιλόπιτας. Την έχουμε όλη η λειτουργία και η συλλειτουργία ανάγκη, αφού η απονομή του δικαίου στην προστασία των προσωπικών και περιουσιακών αγαθών είναι και στα χέρια μας. Με συναισθήματα χαράς και ευχαριστίας για την τιμητική παρουσίαση στην παρούσα εκδήλωσή μας, αξιοσέβαστοι ιερείς, ετοιμολογιότατε τέως κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Πέπα, αξιότιμη και αξιότιμη κύριε Πρόεδρε και κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, αξιότιμη κύριε Καθηγητά της Νομικής Σχολής Θράκης, αξιότιμη δικαστική και εισαγγελική λειτουργή και συλλειτουργή της περιφερίας μας, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης που μας θυμάται με την παρουσία σας σήμερα, κύριε επίτιμε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου, κύριοι εκπρόσωποι αρχών, φορέων, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στην καθιερωμένη κοπή της Αγίου Βασιλόπιτας για να μοιραστούμε μαζί σας στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς που σηματοδοτεί μια νέα πορεία, νέους προβληματισμούς, στόχους και επιδιώξεις, σκέψεις συνοδευόμενες με ευχές υγείας, ειρήνης, πνευματικής αναγέννησης, εκπλήρωσης προσωπικών, επαγγελματικών και συλλογικών επιδιώξεων, αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης, που αποτελεί αναγκαιότητα για την προστασία της ανθρώπινης αξίας και των θεσμών που οφείλουμε και έχουμε χρέος να προασπίσουμε προς όφελος του ύψιστου αγαθού της δικαιοσύνης ως υπέρτατη αξία. Ο χώρος της δικαιοσύνης χρήζει ιδιαίτερης μέρημνας αλλά και προστασίας για να μπορεί ακόλυτα με τις απαραίτητες υποδομές να παρέχει το δικαιοδοτικό έργο της πέρα από τις φιλότιμες προσπάθειες των λειτουργών της.
Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι λειτουργοί της, που με ζήλο, ευσυνειδησία, επιμέλεια και ετοιμότητα εργάζονται για την εύρυθμη λειτουργία και απονομή του δικαίου. Δυστυχώς όμως οι υποδομές δεν καλύπτουν τις δικαστηριακές ανάγκες. Τα δικαστικά μέγαρα απουσιάζουν από πολλές δικαστηριακές περιφέρειες και αυτό αποτελεί έλλειμμα στον χώρο της δικαιοσύνης. Ας ευχηθούμε η νέα χρονιά να είναι έτος κατασκευής δικαστικών μεγάρων σε όλες τις δικαστηριακές περιφέρειες που τα στερούνται για την ακλόνητη εδραίωση των θεσμών. Όσοι λειτουργοί της Θέμιδας αναγνωρίζουμε και συμμεριζόμαστε το δύσκολο έργο των δικαστικών λειτουργών και είμαστε υπερήφανοι που στην περιφέρεια του πρωτοδικείου Νάξου υπηρέτησαν αξιόλογοι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί με επιστημονική κατάρτιση, ήθος, εργατικότητα αλλά και πνεύμα επιοίκειας και προσέδωσαν κύρος στη δικαιοσύνη. Αλλά και ακούραστοι δικαστικοί υπάλληλοι που έδωσαν κυριολεκτικά την ψυχή τους για να συνεχιστεί η λειτουργία του, αλλά και η απονομή του δικαίου στην περιφέρειά μας. Είμαστε επίσης υπερήφανοι για την ίδρυση του πρωτοδικείου και της εισαγγελίας Νάξου στο νησί μας, το οποίο κατόρθωσε στη δύσκολη και μακρά πορεία της λειτουργίας του να θεμελιώσει την εδραίωσή του από το έτος 1987 έως σήμερα, πρωτίστως χάρη στις αμείωτες αγωνιστικές προσπάθειες των πρώτων διοικήσεών του, που θα πρέπει να μνημονεύουμε πάντα και να επιβραβεύουμε συνάμα στην πορεία του δύσκολου ρόλου μας, αλλά και της άσκησης του βαρισίματου έργου λειτουργήματός μας ως η λειτουργή της δικαιοσύνης. Καλούμαστε και αυτή τη χρονιά με σύνεση, σκεπτικισμό, σεβασμό στην προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, νυφαλιότητα, αλλά και με περιδικαίου αίσθημα να συμβάλλουμε στην ορθή απονομή του δικαίου, στη βελτίωση του δικαιοδοτικού συστήματος και να ενδυναμώσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη που προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την προστασία των δικαιωμάτων του. Ο σεβασμός και η προστασία της ανθρώπινης αξίας ως συνταγματικής επιταγής είναι και δείγμα νομικού πολιτισμού και έχουμε χρέος οι λειτουργοί και οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο και μέσο για να συνεχίσει να είναι υψηλά. Δίνω το χέρι στη δικαιοσύνη. Διάφανη κρίνη, κορυφαία πηγή, θα μας πει ο Οδυσσέας Ελίτης. Ευχόμαστε λοιπόν η νέα χρονιά να είναι χρονιά κοινωνικής δικαιοσύνης, πλούσια σε έργα προσφοράς, αλληλεγγύης και ανάπτυξης που θα ανακουφίσουν και θα ωφελήσουν το κοινωνικό σύνολο. Να είναι γεμάτη από υγεία, αγάπη, ενότητα, ειρήνη και εμπλουτισμένη από τη Θεία Χάρη, για να είναι η πορεία ευλογημένη, θεάρεστη για μας και τις οικογένειές μας και γενικότερα το κοινωνικό σύνολο. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και την τιμή που μας κάνετε. Στη συνέχεια την εκδήλωσή μας θα χαιρετήσει ο αξιότιμος κύριος Πρόεδρος Πρωτοδικών, ο κύριος Ιωάννης Τζαφέστας και στη συνέχεια η αξιότιμη κύρια Εισαγγελέας Πρωτοδικών Νάξου, κυρία Πόπη Παπανδρέου. Εάν θα χρειαστεί κάποιος άλλος από τους παρόντες που επιθυμούν και θέλουν να χαιρετήσουν, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Τότε είπε και γεννήθηκε η θάλασσα και είδα και θαύμασα και στη μέση της έσπηρε κόσμους μικρούς κατ' εικόνα και ομοίωσή μου. Είπε η πέτρινη με τη χέτη ορθή και γαλήνη η αμφορής και λοξές δελφινιών ράχες, η Ήος, η Σίκινος, η Σέριφος, η Μήλος, κάθε λέξη και από να χελιδώνει, για να σου φέρνει την άνοιξη μέσα στο θέρος, είπε. Η των Κυκλάδων πρόκριτος και αγιοτόκος νήσος Νάξος, του ηλιόλουστου και ηλιοστάλακτου αρχιπελάγους, υποδέχεται σήμερον λαμπαδιφορούσα το άξιο τέκνο της κυκλαδικής γης, τον της δικαιοσύνης αδάμαντα, τον ευόρκος και με ακρίβεια δίου διατελέσαντα η ακοστρόφο της Θέμιδος και το μέλαθρον αυτής κοσμήσαντα, τον αναδειχθέντα άξιον του ύψους της απονομής του δικαίου κορυφής, τον και επίτιμο διδάκτορα του ομονίμου του γεωμέτρη Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, κύριον Βασίλειον Πέπαν.
Είναι στιγμές της ζωής μας που οι λέξεις, όσο και αν ενσαρκώνουν τα σημενόμενα σε γλώσσα ελληνική, ή τη στην πάντα νουν υπερέχουσαν αέναη και συμπαντική πληρότητα, την εκτινωμένη από τη γραμμική του αρχιπελάγους έως την εκλαϊκευμένη δημοτική, αδυνατούν να εκφράσουν τις άπειρες ευχαριστίες προς το πρόσωπό σας, καθώς με την πολυσήμαντη και πολυδιάστατη προσωπικότητά σας, το κύρος, τη σεμνότητα, την ευρυμάθεια, την ταπεινότητα, τη σιωπή, τη μακροθυμία, τη χριστότητα, τη δίκαιη κατάνθρωπον κρίση και ευθυκρισία, αναδειχθήκατε της αποδόσεως της δικαιοσύνης φάρος αηθενγής, κανόν πίστεως και εικόν πραότητος, εις καιρούς χαλεπούς και τρικυμιώδης, πιδαλιούχος συνέσεως και φρονήσεως. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, εγκομιαζομένου δικαίου, εφρανθήσωτε λαοί, Αθανασία γάρεστην η μνήμη αυτού, ότι και παρά Θεό γινώσκεται και παρά ανθρώπης και αρεστεί Κυρίω η ψυχή αυτού. Και σήμερα τιμούμε έναν μεγάλο Κυκλαδίτη που έχουμε την ευλογία και την υψίστη τιμή να υποδεχθούμε. Η πορεία του, πορεία ανάβασης προς την κορυφή του κάστρου της Ερήφου. Για να φτάσει στην κορυφή θα χρειαστεί να ανέβεις αρκετά σκαλάκια, η θέα όμως θα σε αποζημιώσει. Το θέαμα της ανατολής του ηλίου μέσα από τη θάλασσα, τα βαθιά χρώματα του ηλιοβασιλέματος και ο έναστρος ουρανός τα βράδια χωρίς φεγγάρι κόβουν την ανάσα. Στο πιο ψηλό σημείο βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου με τη μεγάλη του αυλή και τη μαγευτική απρόσκοπτη θέα, έχοντας χαμηλότερα μπροστά του τις εκκλησίες της Αγίας Βαρβάρας και του Χριστού και ακριβώς από κάτω του τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο σφηνωμένο μέσα στο βράχο. Κοιτώντας προς την πλευρά του λιβαδιού, δεξιά στο βάθος ανάμεσα στη Μήλο και την Πολύεγο, βρίσκεται η Κύμολος, ευθεία μπροστά η Σύφνος και αρκετά πίσω από το ξερονήσι του Βού η Αντίπαρος, η Πάρος και η Σύρος προς τα αριστερά. Κάθε ώρα της ημέρας προκαλεί διαφορετικά συναισθήματα, με πιο ξεχωριστό το ξημέρωμα, ένα θέαμα γαλήνιο, με τον ήλιο να αναδύεται μέσα από τη θάλασσα του Αιγαίου και σιγά σιγά να χρωματίζει το τοπίο με πινελιές φωτός. Εντιμολογιότατε κύριε Πρόεδρε, αρμόζουν αναλογικώς το πρόσωπό σας τα λόγια του Κήρυκος και Αποστόλου των Εθνών και Εθεροβάμονος, τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, αποκητέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμη ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ου μόνον δε εμή, αλλά και πάση της αγαπηκώσει την επιφάνειαν αυτού. Δεχτείτε, κύριε Πρόεδρε, ως ελάχιστον αντίδωρον, τον τόμο υπό τον τίτλο «Άγγελος γυαλινάς με φως και χρώμα και κεραϊκό», με την ευχή όπως διαμέσου των έργων του μεγάλου Κερκυραίου υδατογράφου των Επτανήσων, ταξιδεύσετε από το ελληνικότατο επί χιλιετηρίδες Αιγαίο στις αμμουδιές του Ομήρου, στην Ιθάκη της καρδιάς σας, σε μια πορεία όχι τρικυμιώδη ως ο Οδυσσέας, αλλά ήρεμη και ευδεία, πλήρη μαρμαρυγών φωτοχυσίας και φωταυγίας, που καταβγάζει το νου και την ψυχή κάθε κοσμοπολίτη. Ο ΣΕΦ παρέστηται. Χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας θα απευθύνει η αξιότιμη κυρία Εισαγγελέας Φωτοδικών Νάξου, Πόπη Παπανδρέου. Έχετε το λόγο, κύριε. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμε κύριε Διοικητά του ΑΤΑΦ Νάξου,
Αγαπητά μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου και του ΛΕΑΔ Νάξου, αγαπητοί συνάδελφοι δικαστικοί λειτουργοί, κυρίες και κύριοι. Ο Ευρυπίδης τονίζει στις Οικιέτιδες ότι τίποτε στην πόλη δεν υπάρχει ανώτερο από τους νόμους που δίνουν ίσα δικαιώματα στους φτωχούς και τους πλουσίους. Δίκαιο, δικαιοσύνη, νόμος είναι το τρίπτυχο που διασφαλίζει την κοινωνική αρμονία, ρυθμίζοντας τις σχέσεις των πολιτών, κατανέμοντας ρόλους και οριοθετώντας τη δράση τους. Η δικαιοσύνη είναι παλάδιο των ελευθεριών. Αποτελεί κτήμα αδούλωτων ανθρώπων, των οποίων η βούληση της αλλαγής προς το βέλτιστο των πάντων εδράζεται στην εδραία πεποίθηση της αρμονικής συνύπαρξης των όντων. Και αυτή η σύμπραξη θα πρέπει να έχει ως βάση την ισοτιμία, την αξιοκρατία, τον άλληλο σεβασμό, αρετές που μόνο η επικράτηση του δικαίου μπορεί να διασφαλίσει. Οι προκλήσεις των καιρών για την ορθή άσκηση του λειτουργήματος του δικαστικού λειτουργού στις μέρες μας είναι πολλές και πολυεπίπεδες. Επί σειρά ετών κυριαρχούσε η αντίληψη ότι ο δικαστής πρέπει να είναι συντηρητικός και απόκοσμος, απόμακρος και ανέκφραστος. Ο δικαστής όμως δεν είναι και δεν πρέπει να είναι αυτό, επειδή πολύ απλά είναι άνθρωπος. Τον άνθρωπο δικαστή θέλουμε, με τα συναισθήματα, τα προτερήματα και τις αδυναμίες του. Διαφορετικά απλώς θα βάζαμε τα δεδομένα σε έναν υπολογιστή και σε κλάσματα δευτερολέπτου θα είχαμε μία απόφαση. Στον άνθρωπο δικαστή όμως απευθυνόμαστε για να βρούμε το δίκιο μας. Στις ερωτήσεις του απαντάμε, την παρουσία του αναζητάμε, την εμπειρία του επικαλούμαστε, τα μηνύματα που περνάει αφουγκραζόμαστε. Σωστός δικαστής δεν είναι ο αυστηρός δικαστής. Ούτε βέβαια και ο αβασάνιστα επίοικης δικαστής μπορεί να γίνει αποδεκτός για τον πολύ απλό λόγο ότι θα είναι αυθαίρετος και άδικος προς μια άλλη πλευρά. Σωστός είναι ο δίκαιος δικαστής, που εδραιώνει την ανεξαρτησία στη συνείδησή του και την βιώνει πάνω στην έδρα του δικαστηρίου. Η καταξίωση του δικαστή στην σύγχρονη κοινωνία είναι ζήτημα προσωπικό και συνδέεται με την επιστημονική του γνώση, την αυτογνωσία του, την κοινωνική του εγρήγορση, αλλά και με κάτι ακόμα, τον προσωπικό πολιτισμό του. Ο δικαστής, όταν έχει συνείδηση της αποστολής του, προασπίζει την ελευθερία των πολιτών, εκτονώνει τις κοινωνικές συγκρούσεις και δικαιοδοτεί υποχρεωμένο συχνά να παράσχει προστασία στο μεμονωμένο κοινωνό, αλλά να παράγει συγχρόνως και πολιτισμό. Ο κόσμος πρέπει να εμπιστεύεται το δικαστή, γιατί ο δικαστής δεν είναι εχθρός του, δεν είναι τιμωρός του, δεν στοχεύει στο πώς να τον υπονομεύσει, ούτε άγεται και φέρεται σύμφωνα με διαταγές ποικίλης φύσεως και προελεύσεως. Ο δικαστής είναι ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος και αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η απονομή της δικαιοσύνης και τίποτε άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στη σημερινή κοπή της Αγίου Βασιλόπιτας και να σας ευχηθώ να έχετε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό νέο έτος με υγεία και οικογενειακή και επαγγελματική ευημερία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τους δύο άξιους λειτουργούς της περιφερίας μας για τους ουσιαστικούς χαιρετισμούς τους. Πράγματι, ο δικαστής, ο λειτουργός και ο συλλειτουργός, πρώτα-πρώτα πρέπει να είναι άνθρωπος, που να διαθέτει όμως πάρα πολλές αρετές για να μπορεί ακόλυτα, ελεύθερα, ανεπηρέαστα να ασκεί το έργο του και το λειτουργήμά του. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην παρούσα εορταστική μας εκδήλωση τον Κυκλαδίτη, εκπάρου καταγόμενο, ανώτατο δικαστικό λειτουργό, πρόσφατα απελθόντα πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κ. Βασίλειο Πέπα, επίτιμο διδάκτορα της νομικής σχολής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και επίτιμο διδάκτορα της νομικής σχολής της Διοικήσεως Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρεντερίκ. Κύριε Βασίλη Πέπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Θα είστε ο κύριος ομιλητής της εκδήλωσής μας με θέμα «Η δικαιοσύνη στα πλαίσια του κράτους δικαίου». Κύριε Πρόεδρε, ως ανώτατος δικαστικός λειτουργός, τιμήσατε επάξια το λειτουργήμά σας και διδάξατε με το λόγο και την αξιοπρεπή συμπεριφορά και στάση σας, επιδιώκοντας την ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία όλων των παραγόντων των επιφορτισμένων με την εμπέδωση κράτους δικαίου, ώστε οι δράσεις τους να συγκλίνουν προς τον κοινό στόχο και να αλληλοσυμπληρώνονται χωρίς να συγχέονται
έχοντας σαφή επίγνωση των ορίων του καθενός. Η πρώτη σας δε δήλωση ως πρόεδρος του Αρείου Πάγου, εγώ είχα την τύχη σε συνέδρια και παρουσιάσεις να ακούσω πολλές φορές το λόγο σας και το χαιρετισμό σας, ο οποίος πραγματικά απηχεί και στην καρδιά και στο μυαλό μου. Είχατε πει τα εξής, επιτρέψτε μου. Διαχρονικό επιτακτικό αίτημα των συμπολιτών και της πολιτείας είναι η αποτελεσματική λειτουργία της δικαιοσύνης με όσα πολλά μπορούν να ενωθούν με αυτές τις λίγες λέξεις. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο θέμα αυτό. Οι δικαστικοί λειτουργοί όλων των βαθμίδων επιτελούν το έργο τους με αίσθημα ευθύνης. Θα τους συμπαρασταθούμε και θα ενισχύσουμε κάθε προσπάθειά τους προκειμένου να ανταποκριθούν στην προσδοκία για αποτελεσματική δικαιοσύνη. Κατά την αποχώρησή σας, καλέσατε τους δικαστικούς λειτουργούς να συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους με σύνεση, σοφροσύνη, νυφαλιότητα αλλά και τόλμη ως φορείς ύψιστης θεσμικής λειτουργίας, ώστε να παραμείνει ο παλμός της δικαιοσύνης το καταφύγιο των πολιτών, ο σταθερός πυλώνας του κράτους δικαίου και του δημοκρατικού πολιτεύματος συνάμα. Αυτό επιθυμούμε, κύριε Πρόεδρε, και ευχόμαστε κι εμείς οι συλλειτουργοί της για να συνεχίσουν οι πολίτες να εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη και η ίδια να συνεχίσει να είναι ψηλά. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Κύριε Δήμαρχε, εδεσιμότατοι σεβαστοί ιερείς της Μητροπόλεως Νάξου, κύριε Πρόεδρε, κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών, κυρία Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου, κυρίες και κύριοι δικαστικοί λειτουργοί, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, κυρίες και κύριοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Με αισθήματα ανυπόκριτης χαράς βρίσκομαι σήμερα και συμμετέχω κι εγώ σε αυτή την σεμνή τελετή κοπής της πίτας του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου για το νέο έτος. Μετά από ευγενική πρόσκληση εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου μέσω της Προέδρου κυρίας Μαρίας Μάρκου. Πρόσκληση για την οποία εκφράζω τις ευχαριστίες μου. Μου δίνεται έτσι μια ευκαιρία να εκπληρώσω μια επιθυμία μου, αλλά και συγχρόνως υποχρέωση και υπόσχεση να επισκεφτώ την Νάξο για να γνωρίσω από κοντά τους δικηγόρους και τους λειτουργούς της δικαιοσύνης που υπηρετούν στο πρωτοδικείο της Νάξου, κάτι που δυστυχώς δεν πρόλαβα να πραγματοποιήσω κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Όχι μόνο επειδή αισθάνομαι οικείο το χώρο, αφού όσοι γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε αυτές τις μικρές αλλά γοητευτικές επικράτειες των Κυκλάδων νήσων, έχοντας αναπνεύσει τον ίδιο μυροβόλο αέρα του θαλασσινού πελάγους, μέσα από κοινές εικόνες, ήχους, παραστάσεις, παραδόσεις, διαμορφώσαμε μια κοινή αντίληψη του κόσμου και των ανθρώπινων σχέσεων. Αλλά και για να διατρανώσω και εδώ ότι ο παλμός της δικαιοσύνης χτυπάει, οπουδήποτε της επικράτειάς μας δικαστές δικαιοδοτούν και δικηγόροι υπερασπίζονται τα δίκαια των πολιτών. Γι' αυτό την προσοχή μας, το ενδιαφέρον μας, το σεβασμό μας δικαιούνται όλοι οι τόποι όπου απονέμεται δικαιοσύνη. Ιδίως όμως τα δικαστήρια της περιφέρειας, τα οποία αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα από τις ανεπαρκείς κτηριακές υποδομές έως και τις κατά καιρούς ελλείψεις στελεχειακού δυναμικού. Είναι αλήθεια ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι έρχονται αρρωγοί στα προβλήματα των τοπικών δικαστηρίων και πολλές φορές καλύπτουν με δικά τους μέσα ανάγκες που αδυνατεί να καλύψει η πολιτεία. Δικηγόροι και δικαστές, συνταξιδιώτες στο δύσκολο, όχι ανέμελο, αλλά υπέροχο ταξίδι της δικαιοσύνης, βρίσκονται κάτω από τη στέγη κοινών προβλημάτων, που μόνο με κοινές προσπάθειες μπορούν να αντιμετωπίσουν. Και η πρώτη και καθοριστική προσπάθεια δεν είναι εκείνη παρά για την εμπέδωση μιας ατμόσφαιρας αρμονικής θεσμικής συνεργασίας μεταξύ τους, αλληλοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού, διότι μόνο μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα μπορεί με ασφάλεια και νυφαλιότητα να απονέμεται δίκαιο. Τούτο όχι χάρη των εαυτών μας,
ως συλλειτουργό της δικαιοσύνης, αλλά χάρη των πολιτών, στο όνομα των οποίων οι λειτουργοί της δικαιοσύνης δικαιοδοτούν και οι δικηγόροι αιτούνται για αυτούς ένομη προστασία. Σήμερα είναι μια αφετηριακή ημέρα, κατά την οποία πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, διότι ο βίος των ανθρώπων τι άλλο είναι από μια διαδοχή αφετηριών. Αυτή η εναλλαγή αφετηριών μας ζωγονεί, μας κρατά σε εγρήγορση, σταθερά προσανατολισμένους προς σκοπούς, προορισμούς ζωής και λόγους υπάρξεως. Γι' αυτό το κατόφλι, στο κατόφλι του νέου χρόνου 2020, θέλω να ευχηθώ στον καθένα και την καθεμιά σας προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας, τόσο τις ατομικές όσο και τις συλλογικές, μέσα από το δικηγορικό σας σύλλογο. Επιτρέψτε μου τώρα, στα πλαίσια μιας σύντομης ομιλίας, να αναπτύξω το θέμα «Η δικαιοσύνη στα πλαίσια του κράτους δικαίου». Τα τελευταία χρόνια, πολλής λόγος γίνεται για την αρχή του κράτους δικαίου. Σε συνέδρια, ημερίδες, δικαστικές αποφάσεις, αγορεύσεις δικηγόρων, αλλά και γενικότερα στο δημόσιο λόγο. Τι είναι λοιπόν αυτό το κράτος δικαίου? Ευθύς εξ αρχής πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το κράτος δικαίου προϋποθέτει την ύπαρξη ένομης τάξης. Δεν νοείται εκτός ενόμου τάξεως, διότι αυτήν αφορά και στην άσκηση της εντός αυτής εξουσίας αποβλέπει. Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει ως όρο στο άρθρο 2 ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ότι αυτές οι αξίες είναι κοινές στα κράτη-μέλη, ενώ και στο προήμιο της Συνθήκης επιβεβαιώνεται η προσήλωση στις ίδιες αξίες. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίσης και τα κράτη-μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με το κράτος δικαίου. Τούτο καθαρά υπογραμμίζεται στο άρθρο 7 της Συνθήκης, το οποίο προνοεί για ένα προληπτικό και κυρωτικό μηχανισμό σε περίπτωση μιας σοβαρής και επίμονης παράβασης από τα κράτη-μέλη μιας από τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης, μεταξύ των οποίων και εκείνης του κράτους δικαίου. Εμφανίζεται λοιπόν ως μία αρχή, μία αξία που πρέπει να διέπει τις σύγχρονες δημοκρατικές ένομες τάξεις. Παρά δε τις διαφορετικές ορολογίες που χρησιμοποιούνται, κράτος δικαίου, rule of law κλπ, και τις ενδεχομένως λεπτές ενοιολογικές διαφορές μεταξύ τους, η Επιτροπή της Βενετίας στην αναφορά της για το κράτος δικαίου του 2011 δέχεται ότι υπάρχει ομοφωνία σε βασικά στοιχεία τους, βασικά χαρακτηριστικά τους, που είναι νομιμότητα, ασφάλεια δικαίου, απαγόρευση αυθαιρεσίας των εκτελεστικών εξουσιών, πρόσβαση στη δικαιοσύνη ενώπιον ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου, σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όχι διακρίσεις, και ισότητα ενώπιον του νόμου. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κείμενό της του 2019 δέχεται μεταξύ άλλων ότι το κράτος δικαίου είναι μια καλά θεμελιωμένη αρχή, σαφώς προσδιορισμένη στο σκληρό πυρήνα της. Ο πυρήνας αυτός, παρά τις διαφορετικές εθνικές ταυτότητες και νομικά συστήματα και παραδόσεις που η Ένωση είναι υποχρεωμένη να σέβεται, είναι ο ίδιος σε όλα τα κράτη-μέλη. Στο κράτος δικαίου, όλες οι δημόσιες εξουσίες ασκούνται πάντα μέσα στους περιορισμούς που θέτει το δίκαιο, σε συμφωνία με τις αξίες της δημοκρατίας και των ατομικών δικαιωμάτων και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων. Στην ελληνική νομική τάξη, υπό το ισχύον σύνταγμά μας, πυρήνας του κράτους δικαίου είναι η υπαγωγή κάθε εξουσίας και κάθε υποκειμένου στο δίκαιο. Στο άρθρο 25, παράγραφος 1, μετά την αναθεώρηση του 2001, όπου ορίζεται ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους, τυποποιείται η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, με την οποία προσδίδεται στην έννοια του κράτους δικαίου μία διάσταση θεσμικής κοινωνικής προστασίας, μέσω της αναγνώρισης κοινωνικών δικαιωμάτων, απευθυνόμενων κατά του κράτους για θετική του παρέμβαση προς ικανοποίησή τους.
Εκ του λόγου τούτου, αποφάσεις των δικαστηρίων και κυρίως του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφέρονται στην αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου κατά την εξέταση υποθέσεων που αφορούν ιδίως θέματα κοινωνικής ασφάλισης, φορολογικής δικαιοσύνης κλπ. Από την έννοια του κράτους δικαίου πρέπει να διακρίνουμε την έννοια του κράτους του νόμου που εξαντλείται στην νομιμότητα της διοικητικής δράσης, υποδηλώνοντας την υπεροχή της νομοθετικής εξουσίας έναντι της διοίκησης, ενώ το κράτος δικαίου ως ευρύτερη έννοια αποβλέπει και στην προστασία των ατόμων, περιλαμβάνοντας και το δικαιοδοτικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, δηλαδή και τον έλεγχο της νομοθετικής εξουσίας. Σε άμεση συσχέτιση με την έννοια του κράτους δικαίου, ως απόρρια αυτής και θεμελιώδες χαρακτηριστικό της είναι η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, σύμφωνα με την οποία τα κρατικά όργανα δρούν βάσει των αρμοδιοτήτων που τους απονέμει το Σύνταγμα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η θεσμική αντιστάθμιση της εξουσίας. Δομικό στοιχείο αυτής της αρχής είναι η αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας. Έτσι, η δικαιοσύνη εισέρχεται στο πεδίο της αρχής του κράτους δικαίου μέσω της αξίωσης και επιταγής για την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της, ώστε υπό καθεστώς διάκρισης των λειτουργιών να επιτυγχάνει τον έλεγχο των εντός των δικαιικών κανόνων ορίων δράσης των κρατικών οργάνων με παράλληλη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να επιτυγχάνει επίσης την επίλυση των διαφορών μεταξύ των πολιτών αλλά και μεταξύ κράτους και πολιτών. Η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της δικαιοσύνης ανάγονται επίσης σε ουσιώδη στοιχεία και της υπερεθνικής δικαιικής αρχής της δίκαιης δίκης, που αποτελεί μία έκφανση της αρχής του κράτους δικαίου, αποτυπωμένη σε εθνικές και συνταγματικές διατάξεις των σύγχρονων έναμων τάξεων, αλλά και σε υπερεθνικές και διεθνείς διατάξεις, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, αλλά και καταστατικά διεθνών ποινικών δικαστηρίων. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης νοείται προερχόντως ως ανεξαρτησία απέναντι στις άλλες δύο λειτουργίες. Νοείται όμως και ως ανεξαρτησία απέναντι στη δυναμική που αναπτύσσουν φορείς οικονομικής, κοινωνικής και επικοινωνιακής ισχύος προς επηρεασμό της δικαιοδοτικής κρίσης. Νοείται τέλος και ως ανεξαρτησία του δικαστή, υποστηρικτική της αμεροληψίας του, απέναντι στις προσωπικές του πεπιθήσεις, αντιλήψεις, επιλογές, προτιμήσεις, ώστε όταν ασκεί το δικαιοδοτικό του έργο, χωρίς να αποβάλει την κοινωνική του υπόσταση, να είναι η ζώσα ψυχή του δικαίου. Και ναι μεν η διάκριση και ανεξαρτησία των λειτουργιών δεν αποκλείει τον αμοιβαίο ελεγχό τους και τη διασταύρωσή τους ως διακριτών λειτουργιών της ενιαίας κρατικής εξουσίας στο βαθμό που προβλέπεται από το Σύνταγμα. Η υπέρβαση όμως των προβλεπόμενων από το Σύνταγμα ορίων οδηγεί σε ανεπίτρεπτη διείσδυση της μιας εξουσίας στον χώρο της άλλης. Η δε δυναμική που προκαλείται από την τάση αυτή είναι δημιουργική δυσλειτουργιών στις μεταξύ τους σχέσεις. Για την αντιμετώπιση τους υπάρχει πάντοτε η χρυσή τομή, εντοπιζόμενη μέσα στο πλέγμα των συνταγματικών διατάξεων που ρυθμίζουν αυτές τις σχέσεις. Η δε ικανότητά μας να αναζητούμε και να βρίσκουμε αυτή τη χρυσή τομή αντανακλά το επίπεδο οριμότητας του πολιτεύματός μας. Μια τέτοια αναζήτηση, όπως και η παραδεκτή κριτική που ασκείται στη δικαιοδοτική κρίση των δικαστών, δεν μπορεί παρά να εκκινεί από την παραδοχή ότι η δικαιοσύνη δεν αντιδικεί. Οι δικαστικοί λειτουργοί όταν δικαιοδοτούν δεν αντιδικούν με κανένα, διότι δεν βρίσκονται με το μέρος καμιάς από τις πλευρές της εκάστοτε δικαστικής διελκυστίδας, αλλά με το μέρος του Συντάγματος και των νόμων. Όπως είδαμε, το κράτος δικαίου τελεί σε συμφωνία με τις αξίες της δημοκρατίας και των ατομικών δικαιωμάτων και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων. Δηλαδή, βρίσκεται σε μια δυναμική σχέση αλληλεξάρτησης με τη δημοκρατία. Σε ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, επισημαίνεται ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου συνδέεται άρρηκτα με το σεβασμό της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Δεν υφίσταται δημοκρατία και συμβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς σεβασμό του κράτους δικαίου και αντιστρόφως. Έτσι, αν το περιεχόμενο της δημοκρατίας το περιορίσουμε σε απλό ζήτημα πλειοψηφίας-μειοψηφίας μέσα από μία μονοδιάστατη αντίληψη της έννοιας της λαϊκής κυριαρχίας, κάτι που το βρίσκουμε άλλωστε ακόμα και σε αυταρχικές διακυβερνήσεις κατ' επίφαση δημοκρατίες, οι οποίες μέσω της προσφυγής στη λαϊκή ψήφο νομιμοποιούν τις επιλογές τους, τότε την έχουμε αποχυμώσει από τις ζωτικές ουσίες της, που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα ελεύθερου, ασφαλούς και απροκατάληπτου διαλόγου, πολιτικής ελευθερίας, δυνατότητας πληροφόρησης και απόκτησης γνώσης, σε άρρηκτη σύνδεση με την έμπρακτη εφαρμογή των βασικών αρχών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Η απομείωση ή αποστέρηση κάθε μιας από τις οποίες μπορεί να οδηγήσει τη δημοκρατία αλλά και το κράτος δικαίου σε κρίση. Μια τέτοια κρίση εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια με τα παραδείγματα της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, όπου με νομοθετικές ρυθμίσεις επιχειρείται η απομείωση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και η χειραγώγησή της από την εκτελεστική εξουσία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ρήγμα στο αξιακό υπόβαθρο της ενωσιακής ένωμης τάξης. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε κατά της Ουγγαρίας για παράβαση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξεκίνησε εναντίον της Πολωνίας τη διαδικασία διαπίστωσης παραβίασης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, παραπέμποντας την υπόθεση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυρωτική διαδικασία του άρθρου 7. Αλλά άσκησε και σχετική προσφυγή ενώπιον του ΔΕΕ, ενώ το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Δικαστικών Συμβουλίων απέβαλε από τις τάξεις του το αντίστοιχο Πολωνικό Συμβούλιο. Κρίση όμως για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου εγκυμονείται και από την αναποτελεσματική ή υποβαθμισμένη λειτουργία μεταξύ άλλων και της δικαιοσύνης. Ειδικότερα η τυχόν αναποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης εμφανιζόμενη είτε με τη μορφή μεγάλων καθυστερήσεων, ιδίως σε υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος και κοινωνικού ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα από τους λόγους που την προκαλούν, είτε αδυναμίας της στην πάταξη του εγκλήματος και δι' της διαφθοράς, η οποία εμφανιζόμενη είτε ως ατομική ηθική διαστροφή, είτε ως πολιτικοκοινωνική εκτροπή, λειτουργεί σαν αναισθητικό της ατομικής και συλλογικής συνείδησης, μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο δικαστικό σύστημα, διότι ενσπείρεται στους πολίτες η εντύπωση ότι οι ισχυροί διαφεύγουν ενώ οι αδύνατοι υφίστανται τις συνέπειες της αυστηρότητας του νόμου. Εναπόκειται λοιπόν στους ίδιους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης να κερδίζουν και να διατηρούν την εύθραυστη εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δικαιοσύνη, με την αμερόληπτη αντικειμενική άσκηση των καθηκόντων τους και την ποιότητα του παραγόμενου δικαστικού τους έργου εντός εύλογου χρόνου, εμπεδώνοντας νομολογιακά, μεταξύ άλλων, όλες τις αρχές και αξίες μέσω των οποίων πραγματώνεται το κράτος δικαίου. Στην προσπάθειά τους αυτή έχουν πολύτιμους συμμάχους, τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, τα μέλη του δικηγορικού σώματος, που ουδέποτε έπαψαν να δίνουν αγώνες προς την ίδια κατεύθυνση, έτσι ώστε να ζούμε, να δημιουργούμε και να προοδεύουμε μέσα στα πλαίσια μιας ευνομούμενης πολιτείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμότατα τον κύριο Πρόεδρο. Μας ανέπτυξε την έννοια του κράτους δικαίου σε όλη τη στη διάσταση, εντός της οποίας πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη που οφείλει να υπηρετεί το κράτος δικαίου. Σεβόμενοι βέβαια τις συνταγματικές επιταγές. Κύριε Πρόεδρε, υπηρετήσατε πιστά τη δικαιοσύνη. Σας συγχαίρουμε, σας ευχαριστούμε και εκ μέρους του συλλόγου μας. Του συλλόγου Νάξου και του ΛΕΑΔ Συνάμα θα σας προσφέρουμε ένα συμβολικό δωράκι. Είναι ένας κρυστάλλινος πύργος, συμβολικό, του πύργου της δικαιοσύνης, που οφείλουμε να τον κρατάμε ψηλά και τον οποίο την οποία δικαιοσύνη ως υπέρτατη αξία υπηρέτησε ο αξιόλογος εντυμολογιότατος κύριος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του μέχρι την ανώτατη βαθμίδα της δικαστικής ιεραρχίας. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, είμαστε ευγνώμων.
Θα ακολουθήσει ένα μικρό κέρασμα στο φουαγέ του Δημαρχείου. Είναι για όλους τους καλεσμένους που βρίσκονται στην αίθουσα αυτή. Και παράλληλα θα μοιραστεί και το κομμάτι της πίτας. Είναι για όλους τους παρευρισκόμενους. Κλείνοντας την ουσιαστική, θα λέγαμε, εκδήλωση του Συλλόγου μας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του και των λειτουργών της δικαιοσύνης, όλες και όλες που ήσασταν σήμερα κοντά μας, τον κύριο Δήμαρχο Νάξου, που με την σύμπραξη των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης μας έδωσαν σήμερα την παρουσία τους, όλους τους εκπροσώπους των φορέων. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, αγαπητοί, σας ευχαριστούμε όλους. Να ευχηθούμε να είναι μια πολύ καλή, δημιουργική, επικοδομητική χρονιά με την ευλογία των αξιοσέβαστων ιερέων μας και του σεβασμιωτάτου μας, ο οποίος δυστυχώς λόγω των συνοδικών καθηκόντων του δεν κατάφερε να ήταν σε αυτή την εκδήλωση κοντά μας, παρότι εξέφρασε έτσι την επιθυμία, θα το ήθελε πάρα πολύ. Όμως τα μηνύματά τους, το αναφέρω εδώ για να το μεταφέρουν και οι σεβαστοί ιερείς, τα μηνύματά του απηχούν πάντα, συνοδεύουν το έργο μας και απηχούν πάντα πνεύμα σοφίας, σύνεσης και ωφέλειας για όλους μας, όλους τους λειτουργούς και τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης που το έχουμε ανάγκη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον υπεύθυνο του χώρου εδώ που μας παραχώρησε σήμερα την αίθουσα, τον κύριο Λιαγκρή τον Δημήτρη, παρότι ο χώρος αυτός είναι μισθωμένος, για να μπορέσουμε να διεξάγουμε σήμερα την εκδήλωση αυτή. Σας ευχαριστούμε όλους. Ευχόμαστε μια πολύ καλή, δημιουργική χρονιά με ευημερία και ειρήνη. Χρόνια σας πολλά.